Σας έχω δει πιο φορτισμένο. Για να ρίξει ο Βάρτης. Ναι. Στη δήλωση που κάνετε στο γραφείο σας, πρέπει, δεν ξέρω πότε κάνετε τη δήλωση. Από το πρωί, γιατί διαβάζω, καθώς σήμερα δεν μπορούμε να κατεβούμε να πάμε στο γραφείο, έχουμε μείνει όλα στα σπίτια μας. Διαβάζω όλη την πράξη αρχαιοθέτησής μου. Και το λέω εσάς γιατί δεν το έχω πει πουθενά αλλού. Είμαι τόσο πολύ ευχαριστημένος από την δουλειά που έκανε τελικώς η εισαγγελία. Η εισαγγελία, ξέρετε, δεν με αρχαιοθέτησε επικαλούμενη επιχειρήματα παραγραφής. Μπήκε στην ουσία της υπόθεσης, διερεύνησε ακριβώς το σύνολο των υπουργικών αποφάσεων και την υπουργική μου θητεία. Θα σας πω μόνο ότι ένα κομμάτι θα σας διαβάσω από το κομμάτι του πορίσματος της αρχαιοθέτησής μου. Λέει, περαιτέρω και όσον αφορά την ικανοποίηση να απαιτήσουν τους Νοβάρτης από το δημόσιο και τον ΕΟΠΗ, αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κρυφθεί ως προνομιακή. Εκ μέρους του Άδωνη Γεωργιάδη ακολουθήθηκε το πλαφόν καταβολών όπως αυτό είχε προϋπολογιστεί, με τις όποιες ιδιαιτερότητες παγίως ακολουθούνται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των φαρμακευτικών εταιριών. Εξ αυτού του λόγου και δεν υφίσταται ποσοστιαία σύμμετρη ικανοποίηση των απαιτήσεων της Νοβάρτης. Κτλ. Κτλ. Και λέω παρακάτω, γράφει το απίστευτο, το οποίο θα σας το διαβάσω επίσης. Λέει ο εισαγγελέας που με αρχαιοθετεί. Λέει, κατηγορήθηκε, λέει ότι πήρε τα λεφτά αυτά και τα λοιπά από την εταιρεία Νοβάρτης και λέει σε ενέργεια συνεπώς του Άδωνη Γεωργιάδη όχι μόνο δεν δίνεται να διαπιστωθεί το αποτύπωμα της ευνοϊκής μεταχής της εταιρείας Νοβάρτης αλλά αντιθέτως διαπιστώνεται ευθεία προσβολή των συμφερόντων της. Ευθεία προσβολή των συμφερόντων της. Το είπατε χθες στην δήλωσή σας. Λέει, σε άλλο σημείο, οποιαδήποτε προσπάθεια επιχειρηθεί να συνδεθεί πράξη δωροδοκία με τη συγκεκριμένη ενέργεια συγκρούεται ευθέως με τη λογική. Σε κάθε τέτοιο ο Άδωνης Γεωργιάδης ή αν έχει δωροδοκηθεί με άτομο χαρακτηριστικής κουφότητας που δεν αντιλαμβάνεται τι πράττει και το πράττει, είναι απολύτως αμέτωχος δωροδοκίας. Γιατί προσπαθεί να εξηγήσει ο εισαγγελέας ότι αυτοί οι λεγόμενοι ψευδεμόνιοι μάρτυρες έλεγαν ότι εγώ ευνοούσα δίθεν την Νοβάρτης και εξετάζεται μετά τις υπουργικές μου αποφάσεις και τις πληρωμές του ΕΟΠΗ και τις τιμές στα φαρμάκια κτλ. Διαπιστώνουν, είναι πολυσέλιδη διαφορά, ότι έχω βλάψει πολύ την εταιρεία Νοβάρτης. Κάτι που εγώ, αν θυμάστε, έλεγα από την πρώτη μέρα. Ναι. Λοιπόν, άρα αντιλαμβάνεστε ότι πάνω σε μένα. Βλάψατε και την Νοβάρτης. Εγώ θέλω, η μόνη μου ένσταση την διατύπωσα και. Όχι ένσταση, επισήμανση, θέλω να την επαναλάβω σε αυτά που είπατε στα 2,31 δευτερόλεπτα χθες. Είναι ότι αναφερθήκατε στην μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης από τα 6 δι στα 2 επιμερών σας, δεν ξέρω όχι και άλλο. Μόνο και από προηγούμενο. Και από προηγούμενο. Αυτό λέω, από Λοβέρδο, εσάς. Μπράβο, ναι. Αλλά εγώ την απέδωσα κυρίως στην πίεση. Η οποία ασκήθηκε από τους θεσμούς, έτσι, όπως σας είπανε, δύο δις, δηλαδή είσαστε υποχρεωμένοι να το κάνετε. Ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα χωρίς τη χρεοκοπία θα είχε προχωρήσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Εγώ, κύριε Βενιέρη, υποστήριξα από την αρχή το μνημόνιο, το θυμάστε φαντάζομαι αυτό, ναι. Γιατί είπα ότι μέσα λέει αυτονόητα πράγματα που θα έπρεπε να έχουμε κάνει μόνοι μας, αλλά που δυστυχώς δεν τα κάναμε. Ναι. Το ζητούμενο εδώ είναι και εδώ είναι και το ευθέως παράλογο. Είναι δυνατόν να κατηγορούνται για δωροδοκία από την Νοβάρτης οι υπουργοί που μείωσαν τη δαπάνη? Όχι, όχι. Δεν καταλαβαίνετε εδώ τη λογική αντίφαση. Στο αποτέλεσμα δεν θα διαφωνώ. Δεν πιέζει η Τρόικα, καμία αντίρρηση. Στο αποτέλεσμα αυτό. Ποιος το έκανε όμως. Αυτό. Ναι, το κάνατε εσείς, δεν μπορούσατε να κάνετε και διαφορετικά. Σας είπε 2 δισεκατομμύρια. Θα μπορούσαμε να πάμε να κάνουμε άλλη δουλειά. Αφόσον το κάναμε, οι αποφάσεις που λάβαμε, και εγώ μέσα στην πράξη αρχιερεύσει 87-88 σελίδες, έχει άπειρες αποφάσεις μου και ανάλυση του γιατί αυτή η απόφαση έβλαψε τις φαρμακευτικές πολυεθνικές εταιρείες. Επόμενα βήματα τώρα ποια είναι από μέρους σας, γιατί χθες διάβασα την πρώτη αντίδραση του ανθρώπου, ο οποίος ήταν στην κορυφή αυτής της κριτικής απέναντί σας, ο οποίος είπε είναι σαν να έχει γίνει ένα έγκλημα, αλλά επειδή δεν υπάρχουν παρόντες, δεν υπάρχουν μάρτυρες που να το μαρτυρήσουν, θεωρούμε ότι δεν έγινε το έγκλημα. Κοιτάξτε, και τι δεν πήρε τη δημοσιότητα που θα έπαιρνε λόγω των γεγονότων της χιόνος και της κακοκαιρίας η υπόθεση αυτή. Η χθεσινή πράξη αρχαιοθέτηση δική μου και του κυρίου Δραμόπουλου νομίζω ότι ανοίγει πια πλήρως την σελίδα τη διαλεύκανση της σκευωρίας αυτής καθ' αυτής και θα σας εξηγήσω και το γιατί. Είχαμε κάποιους μάρτυρες που τους αποδόθηκε το ιδιότητα του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος. Απέκτησαν δηλαδή πλήρη δικαστική προστασία. Εμείς διαφωνούμε, λέμε κακώς, αυτό που φάσει η δικαιοσύνη, έχουμε σήμερα δικαστική προστασία. Οι καταθέσεις των μαρτύρων αυτών στις 9 από τις 10 περιπτώσεις κρίθηκαν παντελώς λάθος. Γιατί σήμερα έχουμε ένα δεδομένο. Από τους 10 κατηγορηθέντες από τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, οι 9 έχουμε πλέον τεθεί στο αρχείο. Ο ένας δε, ο κύριος Λοβέρδος, δίδει μια ανακριτική διαδικασία που, όπως ξέρετε, η πρόταση του ανακριτού είναι να μπει και αυτό στο αρχείο. Πριν από 15 λεπτά τον είχα εδώ και μας εξήγησε την περίπτωση. Ναι, άρα, λοιπόν,
πραγματικό αποδεικτικό στοιχείο οι τρεις αρχικά, δύο στη συνέχεια μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος έχουν εισφέρει. Ξέρετε, ο νόμος είναι πολύ σαφής. Εάν κάποιος λάβει αυτό το χαρακτηρισμό, αυτή την ιδιότητα, αλλά τελικά δεν αποδειχθούν αυτά τα οποία έχει πει, αυτομάτως έρεται αυτός ο χαρακτηρισμός και μετά οι ψευδώς καταγγελθέντες αξιώνουν και αποζημιώσεις και ποινική ευθύνη. Θα προβείτε σε αυτές τις ενέργειες? 100%. Γιατί πιστεύω ότι όλο το κλειδί της αποκαλύπτωσης και βορείας είναι αυτά τα δύο πρόσωπα. Αυτά τα δύο πρόσωπα είναι προφανώς καθοδηγούμενα. Σε ένα σημείο, να πω λίγο που το διάβαζα και πάλι το ξανασυνήθηκα και το διάβαζα τώρα στην πράξη αρχαιοθέτηση. Εγώ υποτίθεται ότι έλαβα 2 εκατομμύρια ευρώ σε βαλίτσα από τον κύριο Φρουζή στο υπουργικό μου γραφείο το Σεπτέμβριο του 2013. Για ποιο λόγο μου έδωσε ο κ. Φρουζής υποτίθεται αυτά τα 2 εκατομμύρια? Διότι ήμουν έξυπνος και όμορφος? Όχι. Αλλά διότι του είχα προηγουμένως εξοφλήσει 65 εκατομμύρια προνομιακά, προσπερνώντας άλλες εταιρείες και μάλιστα προκαλώντας και την μήνυ των άλλων εταιρείων. Και άρα έχοντας πάρει η Νοβάρτης 65 εκατομμύρια, μου έδωσε εμένα τα 2. Αυτή είναι η κατηγορία του καταγγελόμενου μάρτυρα. Αν και το είχα πει στη Βουλή στην απάντησή μου τότε, οι εισαγγελείς διαφθοράς και η οικονομική εισαγγελία το έψαξαν. Και βεβαίως αυτό είχα πει στη Βουλή. Εγώ μέχρι την ημερομηνία που υποτίθεται πήρα τα 2 εκατομμύρια, είχα πληρώσει Νοβάρτης 19 εκατομμύρια. Όχι 65. Και μάλιστα η Νοβάρτης είχε πάρει σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό από τις άλλες φαρμακευτικές εταιρείες. Όχι μόνο δηλαδή δεν είχε ευνοηθεί η εταιρεία Νοβάρτης, αλλά για να καταλάβετε υπάρχουν εταιρείες που να πληρωθεί το 70-80% των οφειλωμένων και η Νοβάρτης τελικά σε επίπεδο έτους 13 πήρε το 53%. Άρα λοιπόν, λέει ο εισαγγελέας σωστά, με αυτό που λέει ο μάρτυρας, αυταποδείκτως είναι ψευδές. Διότι δεν μπορεί να του δώσει ο Νοβάρτης 2 εκατομμύρια έχοντας λάβει μόνο 19.65 και έχοντας λάβει λιγότερα από όσα θα παραλάβει κανονικά. Εδώ λοιπόν δεν πρέπει ο κύριος αυτός να έρθει και να εξηγήσει ποιος του είπε να πει το νούμερο 65 και γιατί, που είναι ένα φανταστικό νούμερο που δεν απεδείχθηκε από κανένα στοιχείο. Οι πληρωμές είναι ηλεκτρονικές πάντα, δεν είναι μετρητά αυτά, είναι μέσω τραπέζης. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουν πει εναντίον μου ένα αυταπόδεικτο ψεύδος που δεν υπάρχει, δεν είναι αν είσαι ΣΥΡΙΖΑ, αν είσαι Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι έδωσε 65 και πήρα 2, ενώ είχα δώσει 19 και μάλιστα έπρεπε να έχω δώσει πολλά περισσότερα. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ, όταν θα έρθει ο άνθρωπος αυτός χωρίς πια την προστασία του και θα πει ποιος τον έβαλε να πει το 65. Θα έρθει έτσι, με ποια διαδικασία? Θα έρθει, διότι παραπάνω τώρα θα κάνουμε νέα αίτηση από χαρακτηρισμού των μαρτύρων. Διότι πια έχουμε. Λόγω της αρχαιοθέτησης εννοείται. Έχουμε 2 αρχαιοθετήσεις επιπλέον. Θα περιμένουμε προφανώς να τελειώσει και η υπόθεση με τον κύριο Λοβέρδο που είναι στο Δικαστικό Συμβούλιο και μετά θα μπορούμε να πάμε πια και να στήσουμε βάσει του νόμου τον αποχαρακτηρισμό του. Τώρα βέβαια ξέρω την απάντηση, αλλά εσείς δεν ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι δύο? Όλοι ξέρουν ποιοι είναι αυτοί. Α, είπα και εγώ. Είναι πασίγνωστο το Πανελλήνιο, είναι οι δύο αυτοί που έχουν γραφτεί κατά επανάληψη. Αυτοί είναι, δεν είναι κάποιοι άλλοι. Δεν είναι αυτοί, είναι ασφαλώς αυτοί. Είναι δύο απολυθέντες από την εταιρεία Νοβάρτης, η μία εκ των δύο με προσωπική στενή σχέση με τον κύριο Φρουζή, οι οποίοι αποφάσισαν μετά την απόλυσή του να προύνουν έναν τρόπο να βγάλουν λεφτά. Και βγάλανε. Γιατί από την αποζημίωση στην Αμερική θα πάρουν ένα μεγάλο κομμάτι χρημάτων. Και αυτό όμως είναι προβληματικό για την ελληνική νομοθεσία. Γιατί η ελληνική νομοθεσία μπορεί να καταθέτει ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, αλλά όχι έχοντας οικονομικό αντάλλαγμα. Η Ελλάδα από την Νοβάρτης θα πάρει κάτι? Προχθές διάβασα κάπου ότι. Η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει τις νομικές διαδικασίες και έχει ξεκινήσει αγωγή. Γιατί προχθές διάβασα κάπου, δεν ξέρω τι γίνεται, και βέβαια δεν είναι και δικό της θέμα δικής σας αρμοδιότητας, αλλά σίγουρα το παρακολουθείτε. Κάπου διάβασα ότι η Νοβάρτης δεν θέλει να συνεργαστεί και πάρα πολύ με την Ελλάδα για το θέμα αυτό. Μα δεν πρόκειται να συνεργαστεί. Και πώς θα πάρουμε τα χρήματά μας εμείς? Σε δικαστήρια. Με δικαστήρι. Μάλιστα. Και εγώ έχω πάει στα δικαστήρια της Νοβάρτης και δική μου αγωγή εκκρεμεί από την Νοβάρτης. Εγώ ζητάω από την Νοβάρτης μεγάλη αποζημίωση. Γιατί θεωρώ ότι και η Νοβάρτης εδώ έχει ευθύνη το ότι επέτρεψε να λέγονται όλα αυτά για μένα. Γιατί δεν βγήκε ποτέ η ίδια εταιρεία να πει ποτέ δεν πήρε 65 εκατομμύρια. Γιατί η εταιρεία τότε ήθελε να έχει καλή σχέση με τότε κυβέρνηση. Είναι πολύ απλό. Είναι μερικές ερωτήσεις οι οποίες γίνονται. Ναι, συγγνώμη. Κάτι που συχνά πυκνά βλέπω να διατυπώνεται είναι γιατί δεν κάνετε μήνυση αγωγή στον κύριο Φρουζή προσωπικά. Για ποιο λόγο να κάνω μήνυση αγωγή στον κύριο Φρουζή? Το αντίθετο. Ο κύριος Φρουζής, κατά τη γνώμη μου, είναι επίπεδου άξιου ανθρώπου. Ο κύριος Φρουζής, για να καταλάβετε τι έγινε. Ο κύριος Φρουζής του υπεσχέθη η κυρία Τουλουπάκη. Θα καταθέσει ο Φρουζής αυτά, έτσι. Του υπεσχέθη η κυρία Τουλουπάκη να μην του κάνουν απολύτως τίποτα αρκεί να καταθέσει ότι μου έδωσε λεφτά. Ο κύριος Φρουζής είπε: δεν μπορώ να καταθέσω ψέματα και έκτοτε 6 χρόνια
του έχουν δεσμεύσει του ερμού, του έχουν ασκήσει δίωξη χωρίς να του κάνουν καμία ανάκριση. Ε. Τίποτα. Δεν έχει υπολογιστεί ούτε ανάκριση ο Ζης. Έχει πάει δύο φορές σε δικαστήρια και έχει αθωωθεί μέχρι σήμερα. Αν ο κ. Ζης, κυρία Βιργινία, μ' αρέσει, έλεγε ψέματα, θα είχε γλιτώσει όλη την ταλαιπωρία και εμείς είχαμε προφυλακιστεί για να κερδίσουμε τις εκλογές. Ναι, το βάζω. Αλλά γιατί να ξέρετε κι εσείς ότι το βάζουν συχνά και στα social media το ερώτημα αυτό. Μα ο κ. Ζης, οι σχέσεις δικές μου με τον κ. Ζης ήταν πάντα εξαιρετικά τυπικές. Στον πληθυντικό μιλάγαμε μεταξύ μας. Ο κ. Ζης επιθετεί έμεναν ο πρόεδρος του ΣΦΕ και δεν θυμάμαι πραγματικά, γιατί το έχω πει την πρώτη μέρα, ούτε μία φορά να μου έδεσε ένα ζήτημα της Νοβάρτης. Μου μιλήσε μόνο για το ΣΦΕ. Δηλαδή για το σύνολο των εταιριών. Ναι. Για τον πλέον φαρμακευτική πολιτική. Να ρωτήσω κάτι. Δεν είχα προσωπική σχέση με τον κ. Φουζή. Τιμώ όμως το γεγονός ότι ο εύκολος δρόμος για τον κ. Φουζή θα ήταν να πει ψέματα και ο κ. Φουζής προτίμησε να μην πει ψέματα και να υποστεί μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Αυτό είναι ένα δείγμα καλού χαρακτήρα. Εγώ θέλω να κάνω μια ρητορικού χαρακτήρα ερώτηση, αλλά μπορείτε να την κάνετε εσείς να μην είναι ρητορικού. Σας έχει φωνάξει ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή, ή ως πρόεδρος τότε του κόμματος πριν γίνει Πρωθυπουργός, να σας πει σε επίπεδο προσωπικό? Θέλω να μου πεις την αλήθεια, ρε φίλε, μην μπλέξω σε περιπέτειες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κάτι που πολλοί δεν το γνωρίζετε. Η στενή προσωπική μου σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη χτίστηκε την περίοδο της κοινή μας υπουργικής θητείας, εμένα στο Υγείας και εκείνο στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Μέχρι τότε γνωριζόμασταν, ήμασταν συνάδελφοι. Όλοι μιλάμε που και που, αλλά δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη σχέση. Όμως εκεί με τον ένα χρόνο συνεργαστήκαμε πάρα πολύ, γιατί αν θυμάσαι, είχα κάνει εγώ τα μεγάλα προγράμματα της κινητικότητας και της διαθεσιμότητας, τα οποία γίνανε αναγκαστικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τότε ως Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Τα γραφεία μας ήταν σχεδόν σε πλήρη συντονισμό, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, για να λύνουμε δεκάδες διαδικαστικά προβλήματα τα οποία προέκυπταν στην πορεία. Είχε ζήσει λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάρα πολύ κοντά τι είδος υπουργός ήμουν. Και ξέρει, όπως τα ακολουθούσε τη θητεία μου στο Υπουργείο Υγείας τότε, οποιοδήποτε, ακόμα και ο αντίπαλός μου, ότι εγώ ήμουν ένας υπουργός που δεν είναι, το καταλαβαίνω. Και μόνο η επιλογή να σας έχει στη θέση 2 σήμερα είναι ξεκάθαρη. Αλλά λέω προσωπικά, ήρθε στιγμή να σας πει: θέλω να μιλήσουμε οι δυο μας. Όταν ξεκίνησε αυτή η υπόθεση και πήγα στο γραφείο του και είπα: έχει συμβεί αυτό, μαθαίνω ότι δημοσιογράφοι μας ασκήσουν δίωξη με κάποια ψεύδι, με ρώτησε να το εξηγήσω περίπου τη φαρμακευτική μου πολιτική, αν και κάπως την ήξερε. Όταν του έδειξα τα νούμερα της Ελστάτ. Έξυπνος άνθρωπος είναι, η συζήτηση κάπου εκεί τελείωσε και η όποια ανησυχία θα μπορούσε να υπάρξει και τελειώσει. Γιατί παραλαμβάνω, κύριε Βενιέρη, εγώ είμαι υπουργός επί θητείας του οποίου η φαρμακευτική δαπάνη μέχρι σήμερα δεν έχει πάει ποτέ χαμηλότερα. Προσέξτε, κατηγορούμε εγώ ότι δωροδοκήθηκα. Προσέξτε, εάν εγώ κατάφερα να δωροδοκηθώ και μάθαμε με αυτά τα δυσθεώρητα ποσά και ταυτόχρονα να γλιτώσω τόσα δισεκατομμύρια τον ελληνικό λαό, με συγχωρείτε, θα ήμουν ο Μέγας Ναπολέων. Λέει θα με πληρώνανε για να τους κόβω τα λεφτά. Δεν ξέρω αν δεν σας λέω. Ναι. Είναι εμφανώς παράλογο. Μάλιστα. Να αρκεστούμε σε αυτά. Θα έχουμε χρόνο να πούμε και άλλα, πάντως, για άλλα θέματα. Θα ανεβάσω σελίδες από την τάξη. Είναι μεγάλη. Είμαι πολύ, έτσι, αισθάνομαι πολύ καλά σήμερα, γιατί είδα ότι οι εισαγγελίες μπήκαν στην ουσία. Δηλαδή με παραδίδουν στην κοινωνία όπως έπρεπε να με παραδώσουν. Καθυστέρησε με την δικαιοσύνη, αλλά με παραδίδουν όπως έπρεπε. Στο Βαξεβάνη. Στην ουσία της πολιτικής μου. Είδα την αντίθεση του κ. Βαξεβάνη. Στο Βαξεβάνη να τα πείτε, γιατί έχει κάνει ανάρτηση. Ο κ. Βαξεβάνης, ακούστε. Σας πω την πεποίθησή μου. Το γεγονός ότι είχε την προδημοσίευση των καταθέσεων των προστατευμένων μαρτύρων είναι κάτι το οποίο μέχρι σήμερα ο κ. Βαξεβάνης ποτέ δεν το έχει δικαιολογήσει. Δεν έχει πει ποτέ. Λέει είχα δημοσιογραφικές πηγές. Προσέξτε όμως το πρόβλημα. Και το επισήμανε η κυρία Ζωή Ξαντοπούλου με πολύ έτσι ενεργή τρόπο. Εχοντρά το είπε τώρα η Ζωή. Το είπε με πολύ ενεργή τρόπο. Οι καταθέσεις αυτές, οι οποίες παρεδόθησαν με τη δικογραφία, έχουν ημερομηνία 4 Φεβρουαρίου. Και μάλιστα έχουν και ώρα. 6 ώρα το απόγευμα. 4 Φεβρουαρίου, 6 ώρα το απόγευμα. Αποσπάρματα όμως αυτών των καταθέσεων, που σύμφωνα με την εισαγγελία διαφθοράς ελήφθησαν στις 4 Φεβρουαρίου, 6 ώρα το απόγευμα, έχουν δημοσιευτεί σε ενδιαφέρον ντοκουμέντο με ημερομηνία 4 Φεβρουαρίου μεν, από το πρωί δηλαδή, άρα πριν δοθεί, αλλά με εκτύπωση μια μέρα πριν. Άρα, στην καλύτερη περίπτωση, ο κ. Βαξεβάνης ήξερε μια μέρα πριν δοθούν οι καταθέσεις τι θα έλεγαν οι μάρτυρες. Αυτό, με συγχωρείτε, όσες φωνές και να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι και να λέει ο κ. Βαξεβάνης, πρέπει να εξηγηθεί. Πώς, κύριε, είχες μια μέρα πριν δοθούν οι καταθέσεις τις καταθέσεις? Και σε αυτό δεν έχει δώσει απολύτως καμία λογική εξήγηση. Για μένα εδώ είναι και το πλήρες αποτύπωμα της κεφορίας. Απλώς ήταν απρόσεκτοι, νομίζαν θα κυβερνούν για πάντα
και τώρα έχουν μπλέξει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Status FM.